Πρεμιέρα είχαμε στο τουρνουά ανόδου, όπου οι δύο πρώτες ομάδες παίρνουν την άνοδο για την Α2 γυναικών. Το τουρνουά ανόδου του Νοτίου Ομίλου διεξάγεται στο κλειστό σελεπίτσαρι της Νίκαιας. Στο πρώτο αγώνα της ημέρας, για την πρώτη αγωνιστική, η Ήρυδα Άργους αντιμετώπισε τον Όφη. Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά, χάρη σε ένα κρεσέντο της Μέρη Μπούκουρα που σκόραρε με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-18. Στην Μπούκουρα, η οποία παίρνει και το μπλοκάουτ και όπως βλέπετε το πανηγυρίζει και έξαλα. Εκρηκτικό το πρώτο σετ και το δικό σου και της ομάδας σου. Τι πιστεύεις ότι έφταιξε μετά το πρώτο σετ και δεν μπορούσατε να τελειώσετε τις φάσεις? Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έφταιξε, γιατί έχουμε τώρα πολλές προπονήσεις και πολλούς αγώνες που έχουμε παίξει και έχουμε μία ροή. Έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμό. Πιστεύω ότι μας κατέβαλε το άγχος, γιατί εννοείται ο κάθε παίχτης σε τέτοιες καταστάσεις έχει πάρα πολύ άγχος. Πιστεύω ότι ήταν αυτό, γιατί το πρώτο ήταν τελείως διαφορετικό. Είχαμε πάρα πολύ λίγα λάθη και πιστεύω ότι μπορούσαμε να το συνεχίσουμε αυτό και στα υπόλοιπα σετ. Δεν μας βγήκε. Συγχαρητήρια έχω να δώσω στην άλλη ομάδα, περαστικά στο κορίτσι που χτύπησε, γιατί αυτά είναι πολύ άτυχα γεγονότα να υπάρχουν στο βόλεϊ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για το παιχνίδι. Θα σκεφτούμε τις άλλες δύο μέρες που έχουμε, γιατί θέλουμε κι εμείς την άνοδο. Το ξεχνάμε το σημερινό, κρατάμε μόνο τα καλά και τα λάθη εννοείται θα τα σκεφτούμε μετά για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε και να μην κάνουμε τα ίδια αύριο και μεθαύριο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από εκεί και πέρα όμως, η ομάδα από την Κρήτη, ο Όφη, αντέδρασε. Στο δεύτερο σετ είχαμε μάχη σώμα με σώμα. Κρίθηκε στην παράταση 25-27 υπέρ της κριτικής ομάδας. Και στα υπόλοιπα δύο σετ που ακολούθησαν, στο τρίτο και τέταρτο δηλαδή, η κριτική ομάδα εύκολα σχετικά επικράτησε με 19-25, 16-25 και έτσι έκανε το 1-3 ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Μεγάλη ανατροπή για την ομάδα σου. Τι πιστεύεις ότι άλλαξε μετά το πρώτο σετ? Μετά μπήκαμε λίγο πιο αποφασισμένες και είδαμε η συμπαίχτριά μας που τραυματίστηκε και είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι θα το αφιερώσουμε για εκείνη και έτσι πεισμόσαμε ακόμα περισσότερο και προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Και πιστεύω ενωθήκαμε και δώσαμε το 100% που μπορούσαμε να προσφέρουμε, γιατί ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για να μπορούμε να συνεχίσουμε δυναμικά και να τα καταφέρουμε. Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, για την πρώτη αγωνιστική, είχαμε το αθηναϊκό ντέρμπι. Ο γηπεδούχος, τυπικά και όχι μόνο Ιωνικός, αντιμετώπισε τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Οι νικαιώτισες προηγήθηκαν εύκολα με 2-0 σετ, 25-20 και 25-17. Από εκεί και πέρα όμως, ένα μεγάλο κρεσέντο του Αστέρα με πολύ καλή εμφάνιση στα εναπομείνοντα σετ, στο τρίτο και το τέταρτο για την ακρίβεια, οδήγησαν το παιχνίδι στο tie break. Η ομάδα από τον Μπραχάμι πήρε το τρίτο με 16-25 και το τέταρτο με 17-25. Στο σετ της μιας ανάσας είχαμε μάχη. Ο Αστέρας έχασε πολλές ευκαιρίες. Βρέθηκε μπροστά με 11-14, δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι και ο Ιωνικός το εκμεταλλεύτηκε. Η ομάδα από την Νίκαια επικράτησε με 18-16 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, σε ένα ασφιχτικά γεμάτο κλειστό γυμναστήριο. Στο tie break με 18-16, ένα παιχνίδι με μεγάλες εκπλήξεις που έκρυβε ιδιαίτερα στο tie break και οι δύο ομάδες δώσανε ψυχή και πάθος μέσα στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι γεμάτο εκπλήξη, ιδιαίτερα το τελευταίο σετ. Πού βρήκε η ομάδα σου τα ψυχικά αποθέματα και γύρισε το παιχνίδι? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα στην υποδοχή. Μόλις το βρήκαμε εκεί μπορέσαμε να βρούμε καλύτερο ρυθμό, γιατί στο τελευταίο σετ δεν μπήκαμε καλά. Δεν χάσαμε σέρβις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στα προηγούμενα δύο σετ χάσαμε αρκετά σέρβις. Πιέσαμε. Παίξαμε καλύτερα στο μπλοκ και είχαμε τελειώματα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στα προηγούμενα δύο σετ δεν είχαμε τελειώματα. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, στην πορεία δεν. Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, παρασυρθήκαμε από τον κόσμο και έτσι επιτρέψαμε στον αντίπαλο μάλλον να μας φτάσει. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Αστέρα. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και θα σας δούμε και αύριο. Όφη με το καθαρό τρίποντο έχει 3 βαθμούς, ο Ιωνικός έχει 2, ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου έχει 1. Και η Ρίδα Άργους στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς.